Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη, θα ήθελα να αναφέρω μία γυναίκα, την πιο σεβαστή στην επιστημονική κοινότητα, τη Μαρία Κιουρί. Η μεγάλη επιστήμονας ήταν χημικός και φυσικός που πραγματοποίησε πρωτοποριακές μελέτες για τη ραδιενέργεια, έναν όρο που επινόησε η ίδια. Η Μαρία ήταν μία μοναδική γυναίκα με πάθος για τη ζωή και ακόρεστη επιθυμία για γνώση. Κάθε κομμάτι της ύπαρξής μας μπορεί να συνοψιστεί από μία διάσημη φράση της. «Τίποτα στη ζωή δεν είναι για να το φοβάσαι, είναι μόνο για να το καταλάβεις. Τώρα είναι η ώρα να καταλάβουμε περισσότερα, ώστε να φοβόμαστε λιγότερο». Πέτυχε ευρεία αναγνώριση. Σε ένα δωμάτιο γεμάτο με άντρες επιστήμονες, η Μαρία Κιουρί ήταν πολλές φορές η μόνη γυναίκα. Η Μαρία είναι αναμφισβήτητα η πρώτη γυναίκα που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην επιστήμη. Η επιστήμονας ήταν η πρώτη γυναίκα που έλαβε βραβείο Νόμπελ, η πρώτη και μοναδική γυναίκα που έλαβε βραβείο Νόμπελ 2 φορές και η πρώτη που έλαβε βραβείο Νόμπελ σε 2 διαφορετικούς τομείς της επιστήμης. Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο έτρεφαν υψηλό σεβασμό για τη Μαρία Κιουρί για την αξιοπρέπεια, τη σεμνότητα και την ήρεμη συμπεριφορά της. Σύμφωνα με ένα απόσπασμα του Άλμπερτ Άινστάιν, η Μαρία Κιουρί είναι από τα διάσημα πρόσωπα η μόνη που η φήμη δεν έχει διαφθείρει. Η Μαρία Κιουρί γεννήθηκε ως Μαρία Σαλόμη Σκουντόφσκα στη Βαρσοβία στις 7 Νοεμβρίου 1867, η οποία τότε ήταν η πρωτεύουσα του Βασιλείου της Πολωνίας, μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ήταν το μικρότερο και το 5ο παιδί των δασκάλων Βλάντισλαβ Σκουντόφσκι και Μπρονισλάβα το γένος Μπογκούσκα. Ενώ η μητέρα της Μαρίας ήταν ένθερμη καθολική, ο πατέρας της ήταν άθεος. Μάνια ήταν ένα παρατσούκλι που δόθηκε στη Μαρία. Η οικογένεια είχε χάσει τα υπάρχοντά της και τον πλούτο της ως αποτέλεσμα της πατριωτικής συμμετοχής της στις πολωνικές εθνικές εξεγέρσεις για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Πολωνίας. Νωρίς στη ζωή της, η Μαρία έχασε την αδελφή της Σοφία από τύφο και το Μάιο του 1878 η μητέρα της πέθανε από φυματίωση. Ο θάνατός τους οδήγησε τη Μαρία στο να απαρνηθεί την καθολική της πίστη και να γίνει αγνωστικίστρια. Η Μαρία Κιουρί ήταν Πολωνή και πολιτογραφημένη Γαλλίδα. Λόγω του φίλου της, δεν μπόρεσε να εγγραφεί σε ένα παραδοσιακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φύτησε στο κρυφό Πανεπιστήμιο Φλάινγκ της Βαρσοβίας που δεχόταν γυναίκες φοιτήτριες. Το 1891 έφυγε από την Πολωνία για τη Γαλλία και ξεκίνησε τις σπουδές της στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε την ανώτερη εκπαίδευσή της και στη συνέχεια πραγματοποίησε την επιστημονική της έρευνα. Επιβίωνε με τους λίγους πόρους της, ντυμένη με ό,τι είχε για να είναι ζεστή στους ψυχρούς χειμώνες. Ορισμένες φορές παραμελούσε ακόμα και να φάει, αφού ήταν τόσο αφοσιωμένη στις σπουδές της. Το 1894 μπήκε στη ζωή της ο Γάλλος φυσικός Πιέρ Κιουρί. Ήρθαν πιο κοντά ως αποτέλεσμα της κοινής τους αγάπης για την επιστήμη και τελικά ερωτεύτηκαν. Το 1895, ο Πιέρ Κιουρί και η Μαρία Σκουντόφσκα παντρεύτηκαν στο Σόξ. Κανείς τους δεν επιθυμούσε θρησκευτική τελετή. Η Μαρία Κιουρί, ο σύζυγός της Πιέρ Κιουρί και ο φυσικός Ανρί Μπεκερέλ μοιράστηκαν το Νόμπελ Φυσικής του 1903 για το πρωτοποριακό έργο τους που καθιέρωσε τη θεωρία της ραδιενέργειας. Η Μαρία και ο Πιέρ Κιουρί ήταν το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι στην ιστορία που μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ. Η Μαρία πρότεινε τη θεωρία ότι η ακτινοβολία πρέπει να προέρχεται από το ίδιο το άτομο και όχι από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μορίων. Αυτή η ιδέα ήταν ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για την απόρριψη της ιδέας ότι τα άτομα είναι αδιαίρετα. Δεν γνώριζαν τις επιβλαβείς συνέπειες της έκθεσης στην ακτινοβολία της συνεχιζόμενης απροστάτευτης απασχόλησής τους με ραδιενεργά υλικά. Σε μια μελέτη, το ζεύγος Κιουρί ανέφεραν ότι όταν εκτέθηκαν σε ράδιο τα άρρωστα κύτταρα που σχηματίζουν όγκους, σκοτώθηκαν πιο γρήγορα από τα υγιή. Μια ολοκένουργια βιομηχανία με επίκεντρο το ράδιο άρχισε να αναδύεται. Το ζεύγος Κιουρί δεν κατοχύρωσαν τις ανακαλύψεις τους και δεν έλαβαν τίποτα από την ολοένα και πιο επιτυχημένη επιχείρησή τους. Δυστυχώς, στις 19 Απριλίου 1906, ο Πιέρ Κιουρί σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.
έπεσε κάτω από τις ρόδες μιας άμαξας που έσερνε ανάλογα, αφού πρώτα χτυπήθηκε από αυτήν, έσπασε το κρανίο του και πέθανε ακαριαία. Η απώλεια του σύζυγου της Μαρίας την έριξε σε βαθιά θλίψη. Το 1906, το τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου του Παρισιού πήρε την απόφαση να διατηρήσει την έδρα προς τιμήν του αείμνηστου σύζυγου της και να την προσφέρει στη Μαρία. Έγινε η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Η Μαρία Σκλοντόσκα Κιουρί, η οποία χρησιμοποιούσε και τα δύο επώνυμα, ήταν Γαλλίδα πολίτης, αλλά δεν έχασε ποτέ την αίσθηση της πολωνικής καταγωγής της. Έδωσε στη χώρα γέννησής της, την Πολωνία, το όνομα του πρώτου χημικού στοιχείου που ανακάλυψε. Χρησιμοποιώντας μεθόδους που ανέπτυξε για την απομόνωση ραδιενεργών ισοτόπων, η Μαρία πέτυχε την απομόνωση του ραδίου το 1910 και κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Χημίας το 1911 για την ανακάλυψη των στοιχείων πολώνιο και ράδιο από το λατινικό όρο για τη λέξη ακτίνα. Ωστόσο, το 1911 ήταν μια ανάμεικτη χρονιά για τη Μαρία. Αφενός έλαβε το Νόμπελ Χημίας, αφετέρου όμως προκλήθηκε μεγάλο σκάνδαλο όταν η ερωτική σχέση της με τον Πολ Λάγκεβιν, έναν επιστήμονα 5 χρόνια νεότερό της και πρώην βοηθό στο εργαστήριο του Πιέρ, ο οποίος είχε 4 παιδιά, δημοσιεύτηκε. Η Μαρία επανέκτησε την ψυχραιμία της βοηθούμενη από τα ενθαρρυντικά λόγια εξαιρετικών φίλων συμπεριλαμβανομένου του Άλμπερτ Άινστάιν. Σε επιστολή του προς την Κιουρί, ο Άλμπερτ Άινστάιν εξέφρασε την ακλόνητη συμπάθεια και την υποστήριξή του και την προέτρεψε να μην δώσει καμία σημασία στο διχαστικό δημοσιογραφικό σχόλιο. Το γράμμα αποτελεί παράδειγμα της απαράμιλης γενοδορίας του Άινστάιν καθώς και της εξαιρετικής ευφυΐας του. Της έγραψε: «Πολύ αξιότιμη κυρία Κιουρί, είμαι τόσο εξοργισμένος με τον άθλιο τρόπο με τον οποίο το κοινό τολμά επί του παρόντος να ασχοληθεί μαζί σας, που πρέπει οπωσδήποτε να αποβάλω αυτό το συναίσθημα. Πρέπει να σας πω το πόσο θαυμάζω τη διάνοιά σας, την ορμή σας και την ειλικρίνειά σας και ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που σας γνώρισα προσωπικά στις Βρυξέλλες». Νοσηλεύτηκε για κατάθλιψη και νεφρική νόσο ένα μήνα μετά την παραλαβή του βραβείου Νόμπελ. Μετά από παύση περίπου 14 μηνών, επέστρεψε στο εργαστήριό της. Η πρώτη έρευνα για τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων για τη θεραπεία νεοπλασμάτων πραγματοποιήθηκε παγκοσμίως υπό την καθοδήγησή της. Η Κιουρί έσωσε αμέτρητες ζωές στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή και η 17χρονη κόρη της Ιρέν ανέπτυξαν φορητές συσκευές ακτινογραφίας που ονομάστηκαν Petit της Κιουρίς, Μικρά Κιουρί, για να προσφέρουν υπηρεσίες ακτίνων Χ σε νοσοκομεία πεδίου. Ίδρυσε δύο σημαντικά Ινστιτούτα Ιατρικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Κιουρί στο Παρίσι το 1920 και το Ινστιτούτο Κιουρί στη Βαρσοβία το 1932. Η Κιουρί δεν έλαβε ποτέ επίσημη αναγνώριση από τη γαλλική κυβέρνηση για τις ανθρωπιστικές της υπηρεσίες στην πολεμική προσπάθεια της χώρας. Η Μαρία Κιουρί επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1921 και της φέρθηκαν σαν superstar όταν έφτασε. Ήταν η μόνη γυναίκα που συμμετείχε στο συνέδριο Solvay το 1927 για την κβαντική μηχανική. Δυστυχώς, η Μαρία Κιουρί πέθανε από απλαστική αναιμία στις 4 Ιουλίου 1934, σε ηλικία 66 ετών, στο ιατρείο Σαν Σελεμόν στο Πασί, Χόιτε Σαβόα, της Γαλλίας. Πιθανότατα ως αποτέλεσμα έκθεσης ακτινοβολία από την επιστημονική της εργασία και το ακτινολογικό της έργο στα νοσοκομεία πεδίου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θαύτηκε στο νεκροταφείο Σόξ, εκεί που ήταν θαμμένος και ο σύζυγός της Πιέρ. 60 χρόνια αργότερα, το 1995, τα λείψανα και των δύο μεταφέρθηκαν στο Πάνθεον του Παρισιού, ως φόρο τιμή στα επιτεύγματά τους. Η Μαρία έγινε η πρώτη γυναίκα που θαύτηκε στο Πάνθεον του Παρισιού για τα δικά της κατορθώματα. Τα προσωπικά της έγγραφα είναι πολύ επικίνδυνα για χειρισμό λόγω των υψηλών επιπέδων ραδιενεργής μόλυνσης. Για την αποθήκευση των εγγράφων της χρησιμοποιούνται κάδοι με μόλυβδο και όποιος θέλει να τους συμβουλευτεί πρέπει να φοράει ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό. Άφησε δύο κόρες, την Irene γεννημένη το 1897 και την Eve γεννημένη το 1904. Όπως η μητέρα της, η Irene ακολούθησε τον τομέα των επιστημονικών σπουδών.
Αυτή και ο σύζυγός της Φρεντερίκ Ζολιότ εργάστηκαν στον πυρήνα του ατόμου και τιμήθηκαν από κοινού με το βραβείο Νόμπελ για το έργο τους, το οποίο πιστώνεται με την ανακάλυψη της τεχνητής ακτινοβολίας. Η Ιρέν πέθανε επίσης από λευχαιμία, μια ασθένεια που σχετίζεται με την ακτινοβολία το 1956 σε ηλικία 58 ετών. Η Μαρία Κιουρί ήταν σεβαστή για την ακεραιότητά της και το συγκροτημένο τρόπο ζωής της. Δόρισε μεγάλο μέρος των εσόδων από το πρώτο της βραβείο Νόμπελ στην οικογένειά της, τους φίλους, τους επιστημονικούς συνεργάτες και τους μαθητές της. Η Κιουρί έκανε μια εξαιρετική επιλογή, αποφασίζοντας να μην καταχωρήσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τη μέθοδο απομόνωσης του ραδίου, έτσι ώστε η επιστημονική κοινότητα να μπορεί να διεξάγει έρευνα χωρίς περιορισμούς. Η Μαρία ζήτησε οι οικονομικές συνεισφορές και οι τιμητικές διακρίσεις να πάνε στους επιστημονικούς οργανισμούς με τους οποίους σχετιζόταν, όχι σε εκείνη. Αυτή και ο σύζυγός της αρνούνταν συχνά διακρίσεις και μετάλλια. Πολλές μεταγενέστερες εξελίξεις αποτιούν φόρο τιμής στις τεράστιες συνεισφορές του ζεύγους Κιουρί στην επιστήμη. Το 1944 ανακαλύφθηκε ένα νέο ραδιενεργό στοιχείο με ατομικό αριθμό 96 που ονομάστηκε Κιούριο. Μία από τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ραδιενέργειας ονομάζεται Κιουρί προς τιμήν του ζεύγους Κιουρί. Τρία ραδιενεργά ορυκτά, ο Κιουρίτης, ο Σκλοντοφσκίτης και ο Χάλκος Σκλοντοφσκίτης πήραν το όνομά τους προς τιμήν του ζεύγους Κιουρί. Υπάρχει επίσης ένας αστεροειδής που πήρε το όνομα της Μαρίας Κιουρί, ο 7000 Κιουρί. Ο κόσμος του 20ου και του 21ου αιώνα διαμορφώθηκε από τις προσπάθειες του ζεύγους Κιουρί τόσο στη φυσική όσο και στην κοινωνιολογική πτυχή του. Εκτός από τα βραβεία Νόμπελ, η Μαρία έχει κερδίσει πολλά άλλα βραβεία και διακρίσεις. Η Πολωνία ανακήρυξε το 2011 έτος της Μαρίας Κιουρί κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Χημίας. Η σπουδαία επιστήμονας αναφέρεται ως Madame Curie στις πολλές βιβλιογραφίες τις οποίες είναι το θέμα. 11 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν από καιρό θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την ισότητα των φύλων. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών και την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, STEM. Ωστόσο, τα κορίτσια και οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην επιστήμη. Το 2018, περίπου ένα στους τρεις ερευνητές, 33% ήταν γυναίκες. Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 11η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη, σε μια προσπάθεια να οθήσει την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών και των κοριτσιών. Υπάρχει η πεποίθηση ότι οι άντρες κυριαρχούν στην επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, η γυναίκα για την οποία μιλήσαμε σήμερα έσπασε τους φραγμούς και πέτυχε σημαντικές ανακαλύψεις. Θέλουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες να συνεχίσουν την εκπληκτική επιστημονική καριέρα της Μαρίας Κιουρί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Κιουρί. Θα αναφερθούμε σε πολλές ακόμη γυναίκες επιστήμονες στα επόμενα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε για περισσότερα. Μπορείτε επίσης να το μοιραστείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει πολύ και θα θέλατε να παρακολουθήσετε σε αυτό το κανάλι? Γράψτε το στα σχόλια παρακάτω, παρακαλώ. Κάντε κλικ στο κουμπί μου αρέσει και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα τελευταία μου βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.